Καλή εβδομάδα, φίλε, καλή εβδομάδα. Πολλά ανοιχτά ζητήματα πλέον, έτσι. Χαιρέτσο, η Τούρμπε. Εντάξει. Ο Πάλμα με, μια καλή εμφάνιση. Με μια καλή ακόμη εμφάνιση. Καλή εμφάνιση. Στα play-off. Στο αλήθεια, δεύτερο μισό της σεζόν και ειδικά στα play-offs. Δηλαδή φέτος έχει 6 γκολ και 3 assist, όταν πέρσι όλη τη χρονιά είχε 2 γκολ και 2 assist. Σωστό. Βελτίωσε και τα νούμερά του, την εικόνα του και μάλλον να δείξει και τον εαυτό του αυτό το παιδί. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι φοβερές οι δυνατότητες του, αλλά αυτά τα σκαμπανεβάζει με αυτή η έλλειψη ισορροπίας και σταθερότητας από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι που τον οδηγούν τελικά εκτός Άρη. Νομίζω ότι από τα συμβόλαια βάιε που λήγουν και αναφέρομαι στον Ιτούρμπε, στον Ετέμπο, στο Σιαμπάνι και στον δανεισμό του Καμάτσο βλέπω να μην μένει κανένας. Ούτε ο Σιαμπάνις, Νομίζω δύσκολα και ο Σιαμπάνις. Νομίζω δύσκολα. Δεν έχει ψηθεί, δεν έχει ψηθεί το παιδί ότι μπορεί να έχει ρόλο στην ομάδα ή δεν τον θέλει ο Άρης. Νομίζω ότι ο Άρης ίσως να ζητήσει και κάτι άλλο, γιατί σε μια πρώτη κουβέντα που έκανε πριν και με διαφορά στο οικονομικό, στα χρήματα που ζήτησε δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον έχει βρει και κάτι ο ίδιος, εντάξει, γιατί όταν ζητάς ένα νούμερο το οποίο ξέρεις ότι ο Άρης λογικά θα το αξιολογήσει ως λίγο ανεβασμένο, αυτό σημαίνει προφανώς ότι έχεις ήδη επεξεργαστεί και το επόμενο βήμα για την καριέρα σου. Δεν λέω ότι είναι τελειωμένο, απλά με τα σημερινά δεδομένα ίσως είναι λίγο δύσκολη και η δική του παραμονή. Ίσως ο Άρης δηλαδή ψάξει για πίσω από τον Κουέστα να βρει ένα δεύτερο τερματοφύλακα, πιθανότητα και πάλι Έλληνα. Θα ψάξει δηλαδή από την ελληνική αγορά. Τώρα, αυτά για τις τέσσερις, επαναλαμβάνω, που παίκτες στον οποίο τα συμβόλαια λήγουν, είτε οι δανεισμοί όπως του Καμάτσο, ο οποίος μάλιστα δεν το θέλει παιχνίδια, έχει παίξει και σχεδόν καθόλου, έπαιξε ελάχιστα. Γυρίζει πίσω στη Sporting Λισαβόνας, άλλο ένα σούπερ ταλέντο που ήρθε, ένα wonder kid, το οποίο δυστυχώς δεν έβγαλε και δεν έδειξε τίποτα τη φετινή σεζόν, γιατί επενδύθηκαν πολλά και σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, αλλά δυστυχώς ελάχιστα πράγματα. Ένα δεύτερο μέτωπο βάει είναι σίγουρα αυτό το μέτωπο των πωλήσεων, με τον Λουίς Πάλμα να βρίσκεται φυσικά σε περίοπτη θέση. Νομίζω ότι είναι πολύ προχωρημένο το θέμα, το έχω πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Είναι ζήτημα χρόνου πλέον, ίσως και ημερών, να τελειώσει η μεταγραφή του νεαρού από τις Ονδούρες. Ο Άρης επίσης δεν θα έλεγε όχι σε παραχώρηση του Ματέου Γκαρσία, εφόσον υπάρξει κάποια πρόταση είτε από το MLS που και παλιότερα είχε υπάρξει ενδιαφέρον, είτε από την πατρίδα του που επίσης έχει ένα καλό όνομα. Μπάσε τόσο από οπουδήποτε, να στο θέσω έτσι κομψά. Αν υπάρξει κάτι για τον Ματέο Γκαρσία που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ο Άρης δεν θα ήταν νομίζω αρνητικός. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στο άλλο κομμάτι και το δύσκολο κομμάτι για τον Ρόμπερτ Παλίκουτσα, που στις 2 η ώρα σήμερα θυμίζω έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, όπου θα αναλύσει το πλάνο, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό της παραμονής Τερζή, γενικότερα θα κάνει και ένα απολογισμό αφού ολοκληρώθηκε η σεζόν. Θα τον ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε αύριο το πρωί. Αλλά γι' αυτόν υπάρχει ένα πολύ δύσκολο μέτωπο που αφορά τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια δεν ολοκληρώνονται, αλλά δεν υπολογίζονται από το κλαμπ. Με πρώτο και καλύτερο βάλει τον Άντρε Γκρέι σε αυτή τη λίστα, που έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα. Άλλα 3 χρόνια. Ναι. Και καλό συμβόλαιο, όχι μόνο σε χρονική διάρκεια. Μου φαίνεται τόσο βαρύ, σαν να τρως τη φάδο σε 45 βαθμούς υπό σκιά. Τόσο βαρύ. Σαν να τρως λουκάνικα αυτά τα καραμαλίδικα. Να τα πας και βράδυ και μετά να πάρεις ένα κουτί σόδα, μια εξάδα σόδα. Τόσο βαρύ μου φαίνεται αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Παλίκουτσα έχει μια φιλοσοφία, θα την αναλύσει προφανώς σήμερα, που λέει ότι υπάρχουν πάντα τρόποι, τα συμβόλαια είναι χαρτιά, λέει, χαρακτηριστικά. Θα δούμε αν έχει δίκιο ή όχι. Δεν θα είναι εύκολο. Εντάξει, όνομα στην Αγγλία έχει ο Γκρέι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και ο ίδιος αν αποφασίσει να φύγει ότι δεν θα βρει κάπου να πάει να παίξει στην Αγγλία. Νομίζω θα το κάνει. Απλά θα πρέπει να βρει με τα χρήματα τα οποία παίρνει. Και στον Άρη είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα με τα οποία μείνει. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα ψάξουμε στην αγορά? Θα μου πεις, θα εξαρτηθεί και από το ποιο θα φύγουν, έτσι. Τα πάντα. Έτσι, τα πάντα ψάχνουμε. Ναι. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, στις κουβέντες που κάνει ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα με προσώπους ποδοσφαιριστών, γιατί εντάξει, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, έχει το network του άνθρωπος γενικά, αλλά και με παίκτες με τους οποίους θέλει να λύσει κατά συμβόλαια, μιλάει γενικά, ρε παιδί μου,
αυτό που η μόνιμη ποδόσφαιρο είναι ότι ψάχνουμε παίκτες σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Αυτό λέει. Άρα καταλαβαίνεις ότι και στην επίθεση και στα πλάγια της επίθεσης και στα χαφ και στην άμυνα νομίζω και στο τέρμα που αν δεν ανανεώσει ο Σιαμάνης γενικά ψάχνεται παντού βάζει. Για ποδοσφαιριστές. Τώρα ψάχνεται και για μικρότερες ηλικίες, δηλαδή η φιλοσοφία θα είναι να κατεβάσει και το μέσο όρο ηλικίας από ό,τι φαίνεται, να πάει σε λίγο μικρότερες ηλικίες. Αν δούμε, έχει κάποιες προχωρημένες συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί ο Άρης είναι από τις ομάδες δυστυχώς που θα μπουν πολύ νωρίς, θα κινήσουν πολύ νωρίς τη νέα σεζόν, άρα θα πρέπει, εφόσον φύγουν και πολλοί ποδοσφαιριστές, να έρθουν να καλύψουν τα κενά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μην την πατήσει ο Άρης όπως την πατάει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Για μένα η στόχευση φέτος θα πρέπει να είναι ο Άρης να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στην Ευρώπη, mm-hmm. να επενδύσει εκεί, να σταματήσει πια αυτό το κάθε χρόνο πάμε να πάρουμε το κύπελο που έχει ταλαιπωρέσει τόσο πολύ πνευματικά τον Άρη και τον φέρνει πάντοτε στο ξεκίνημα της σεζόν με την υποχρέωση να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο ή ένα τίτλο εμπάσχε φέτος. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σταματήσει φέτος. Να κοιτάξει τον πρώτο στόχο, τον πιο ρεαλιστικό και τον πρώτο χρονικά που είναι να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Να φτάσει τουλάχιστον, θα πω εγώ, στα play-off. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Δεν πούμε. Όλα γίνονται. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.